με 3 αναισθησιολόγους θα λειτουργεί στο εξής στο νοσοκομείο Σερών. Αυτό ανακοίνωσε ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας Δημήτρης Μπαλαξής, μιλώντας στην εκπομπή Κάθε Μεσημέρι και την Ελένη Μωραΐτη. Πρόκειται για την κυρία Τερλεμέ, τον κύριο Βογιατζή και έναν αναισθησιολόγο από το νοσοκομείο Άγιος Παύλος της Θεσσαλονίκης. Και τα ευχάριστα νέα είναι ότι έτσι λένε τα δεδομένα, ότι θα λειτουργούμε πλέον με 3 αναισθησιολόγους. Οπότε 3 νέα παιδιά που τους έχουν όρεξη. Τον τρίτο πού τον βρήκατε? Κοιτάξτε, ο ένας είναι η Τερλεμέ. Είναι η Τερλεμέ, ο κύριος Βογιατζής, ο διευθυντής. Και ποιος είναι ο τρίτος? Ο οποίος επανήλθε στα καθήκοντά του από την προηγούμενη Δευτέρα. Μάλιστα ο κύριος Μπαλαξής τόνισε ότι θα πρέπει κάποια στιγμή οι ΣΕΡΕΣ να τιμήσουν τον άνθρωπο αυτό για την προσφορά του στους πολίτες και το νοσοκομείο των Σερών. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μπράβο. Πρέπει οι ΣΕΡΕΙ να τον τιμήσουν κάποια στιγμή. Καταλάβατε. Και πιστεύω ότι θα βγάζουμε και χρόνια περιστατικά. Γιατί είναι παιδιά τα οποία έχουν και όρεξη για δουλειά και είναι πάρα πολύ παραγωγικά. Ωραία. Τα χειρουργεία πάντως λειτουργούν στο φουλ, όπως είπε ο κύριος Μπαλαξής χαρακτηριστικά, και με τους 2 εθελοντές αναισθησιολόγους που έφτασαν από την Αθήνα τη Δευτέρα, θα ανακουφίσουν το προσωπικό. Τα χειρουργεία δουλεύουν στο φουλ. Από την Δευτέρα που μας πέρασε, έχουμε 2 καινούργιους αναισθησιολόγους από την Αθήνα, οι οποίοι βέβαια για 20 μέρες θα μείνουν. Αλλά... προλάβει δηλαδή. Ναι, θα ανακουφιστεί λίγο η λίστα, όχι ότι θα μηδενιστεί.